Αποτέλεσμα της απόφασης του Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου, που είναι ανατροπή της πρώτης απόφασης για μια υπόθεση που είχε απασχολήσει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που αφορούσε τον καιρό της πανδημίας την αντιδικία που είχαν δύο γονείς για τον εμβολιασμό των παιδιών τους. Ο ένας στασσόταν υπέρ και ο άλλος κατά. Η κάθε πλευρά έχει φέρει τα επιχειρήματά της. Τώρα, αυτό που είχαν εφεσιβάλει από την πλευρά του πατέρα ήταν το γεγονός ότι δεν επιτράπηκε να ακουστεί η άποψη των ανήλικων παιδιών της οικογένειας και να ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο, αφού πρώτα καταφέρουν να διαμορφώσουν και τα ίδια τα παιδιά άποψη. Πάμε αμέσως στο Σωτήρη το Δράκο, γιατί είναι πρώτη φορά που λαμβάνεται στην Κύπρο μια τέτοια απόφαση και σαφώς δημιουργεί και προηγούμενο πλέον. Είναι ο δικηγόρος που εκπροσώπησε την πλευρά του πατέρα, και να δούμε τις λεπτομέρειες όπως αυτές αναφέρονται στην καταγραφή της απόφασης. Καλό μεσημέρι, κύριε Δράκο. Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα σημαντικά σημεία. Έχω δώσει το ρεζουμέ αυτή τη ιστορία που είχε γίνει γνωστή και τον καιρό που ήταν η αντιδικία μεταξύ των γονιών. Σε ποια σημεία το δικαστήριο έκρινε ότι τα παιδιά αυτά έχουν λόγο παρά το νεαρό τη ηλικία του? Εντάξει, το νεαρό είναι σχετικό. Είναι αλληλικά να ήταν περίπου 16 χρονών. Ναι. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι το θέμα απτόταν και των δικών του δικαιωμάτων. Μπορούσε το δικαστήριο να ακούσει τα παιδιά, αλλά το εφετείο τόνισε ότι όταν ακούεις παιδιά, όταν είναι ανήλικα, πρέπει να τα ακούεις με μεγάλη προσοχή, ναι, διότι πάντα πρέπει ένας δικαστής να έχει υπόψη του ότι τα παιδιά ίσως είναι επηρεασμένα από τον ένα γονέα. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, όμως θα έπρεπε να τα ακούσει, είτε με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων, για να δει και τη δική τους άποψη. Ναι. Ναι, αλλά οι γονείς ο συνήθως καθοδηγούν τα παιδιά. Εντάξει, τη γνώση μπορούν να την πάρουν πλέον και από το πρωτίστως από το σχολείο, πηγές στο διαδίκτυο και πολλά άλλα. Αλλά έχει την οριμότητα ένα παιδί να κρίνει την ασφάλεια και την εγκυρότητα της κάθε πληροφορίας που δέχεται ως αποδέχτης αυτής της πληροφορίας? Γι' αυτό το δικαστήριο τόνισε ότι ακούει τα παιδιά με μεγάλη προσοχή και φιδό. Ναι. Άρα, διότι είναι σε γνώση του δικαστηρίου ότι ιδιαίτερα σε διαζύγια, διότι εδώ μιλούμε για μια οικογένεια όπου υπάρχει διαζύγιο, υπάρχει συγκρουσιακή κατάσταση, mm-hmm, και τα παιδιά συνήθως, όπως είναι τα πράγματα σήμερα στην Κύπρο και είναι κοινώς γνωστόν, επηρεάζονται συνήθως από το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των παιδιών. Ναι. Άρα, εάν θα ακούσει τα παιδιά ένα δικαστήριο, θα τα ακούσει με μεγάλη προσοχή, mm-hmm, έχοντας πάντα στο νου αυτόν το γεγονός, ναι, αυτήν την πραγματικότητα. Στην προκειμένη περίπτωση όμως εδώ δεν ακούστηκαν τα δύο παιδιά της Τουρκίας. Ακούστηκαν και το εφετείο είπε ότι θα έπρεπε να είχαν ακουστεί, ναι, για το θέμα του εμβολιασμού, mm-hmm, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και τα παιδιά. Και μάλιστα, το δεύτερο ζήτημα το οποίο εθίχτηκε στην απόφαση είναι ότι το οποίο το εφετείο αναφέρει με δικά του λόγια ότι είναι ένα πρωτοφανές θέμα το οποίο αποφασίζεται από το εφετείο και δίνεται μια πολύ σημαντική απόφαση και λύση. Πρώτη φορά να έχουμε στα κυπριακά δικαστικά δεδομένα τέτοια απόφαση, κύριε Δράκο. Ναι. Και τι λέει το εφετείο? Λέει ότι τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον εμβολιασμό ή με το COVID-19 δεν χρειάζεται να παρουσιάσεις ειδική μαρτυρία ή οποιαδήποτε επιστημονική μαρτυρία, γιατί το δικαστήριο έχει δικαστική γνώση και είναι αρκετό αυτό. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όταν πας και ζητάς ένα τέτοιου είδους αίτημα ή οτιδήποτε είναι παρεμφερές τέτοιου είδους αιτήματος, δεν χρειάζεται να παραθέσεις μαρτυρία γιατρού τη στιγμή που το δικαστήριο έχει δικαστική γνώση, αφού είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, μια παγκόσμια πανδημία που έχει δικαστική γνώση των δικαστήριων και δεν χρειάζεται. Εννοώντας ότι λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα που έχουν δώσει οι διεθνείς οργανισμοί για τα, μάλιστα, θέματα υγείας, όπως η CDC ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ναι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός, η Κυπριακή Δημοκρατία με, mm-hmm, τα τμήματά της, τα υπουργεία της, τις σχετικές αρμόδιες υπηρεσίες κλπ. Αλλά ένα άλλο ζήτημα είναι ότι η δικαστική γνώση την οποία λαμβάνει το δικαστήριο για τα θέματα αυτά έχουν σχέση με έναν γεγονός που έχει συνταράξει την παγκόσμια κοινωνία. Mm-hmm. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, στο πρωτόδικο δικαστήριο, ο αιτητής, ο πατέρας αιτητής, ο οποίος
δεν έχει την επιμέλεια των παιδιών, ναι, ζήτησε να εμβολιαστούν τα παιδιά του για να μπορέσουν να ταξιδέψουν μαζί του στη χώρα του, είναι από το εξωτερικό που κατάγεται, ναι, ο πατέρας, για να δουν του παππούν και γιαγιά. Mm-hmm. Λόγω της απόφασης φυσικά δεν έγινε κατορθωτό να γίνει το ταξίδι. Και το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το πρωτοφανές του ζητήματος και δίνοντας μια οριστική λύση πάνω στο θέμα της δικαστικής γνώσης για τέτοιους είδους ζητήματα, ναι, και που πλέον σημαίνει ότι τα δικαστήρια μπορούν να λαμβάνουν γνώση για το θέμα τούτο, και το ανώτατο δικαστήριο σε αυτή την περίπτωση ακολούθησε πάγια νομολογία άλλων διεθνών δικαστηρίων, π.χ. Καναδά, Αγγλίας και άλλων δικαστηρίων στο παγκόσμιο σκηνικό. Ναι. Και σε αυτήν την περίπτωση έδωσαν τις τελικές οδηγίες ότι είναι δίκαιο υπό τις περιστάσεις να επανακαταχωρηθεί νέα αίτηση και το πρωτόδικο δικαστήριο να εξετάσει πλέον το θέμα του εμβολιασμού με βάση τις καθοδηγητικές... Με τη διαφορά ότι τώρα θα ακουστούν τα παιδιά. Αν χρειαστεί. Υπάρχει περίπτωση μετά την απόφαση να γίνουν καλύτερες σκέψεις και να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία για να γίνει ο εμβολιασμός των παιδιών. Ναι, είναι πρόθεση όμως, είναι πρόθεση αν δεν γίνει από την πλευρά, επειδή εσείς αντιπροσωπεύετε τον πατέρα των παιδιών, είναι πρόθεση από την πλευρά του πατέρα, σε περίπτωση που παραμείνει σταθερή στην απόφαση της η πλευρά, η άλλη πλευρά, να ζητήσει να καταχωρηθεί αυτή η έφεση με την απόφαση, ούτως ώστε να μπορέσουν να καταθέσουν. Και έτσι το πρωτόδικο δικαστήριο πλέον θα εξετάσει την όλη υπόθεση με βάση την πολύ σημαντική απόφαση που έχει εκδώσει το εφετείο και τις καθοδηγήσεις που έχει δώσει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δράγκο. Και εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο. Καλή συνέχεια.